Λοιπόν, άρτια θυχθείς από το Rally Monte Carlo, λοιπόν, πρώτος αγώνας της χρονιάς. Λένε ότι ό,τι βλέπεις στην αρχή, αυτό περίπου θα δεις και στην εξέλιξη. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός κτλ. Προφανώς δεν είναι ομοτέλειο αυτό, ειδικά στα σπορ, αλλά είδαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν με το γεγονός ότι η είδηση πια είναι ότι μετά τις δοκιμές που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο από τον Οζιέ στην Toyota, ξεκίνησε ήδη μία κουβέντα μεταξύ του Οζιέ και του Μάκινεν, που είναι ο επικεφαλής της Toyota Gazoo Racing, σχετικά με το εάν στο τέλος της χρονιάς που διανύουμε κρεμάσει τα γάντια του ή θα συνεχίσει για μία ακόμα χρονιά, διότι η Toyota τον θέλει για μία ακόμα χρονιά. Ο ίδιος λέει όχι, αφήστε το να το δούμε. Οι πληροφορίες είναι ότι περίπου μετά τη Σαρδινία, γιατί υπάρχει αντιπροσωπευτικό είδος αγώνων μέχρι τότε, θα πάρθει αυτή η απόφαση, όχι θα τη μάθουμε εμείς, αλλά σίγουρα αυτοί θα το ξεκαθαρίζουν μεταξύ τους. Τι είδαμε λοιπόν σε αυτό το Monte Carlo, βέβαια. Κανένας δεν περίμενε ότι στην τελευταία μέρα ο Νεβίλ θα έπαιρνε την νίκη. Δεν είναι τα 6,5-7 δευτερόλεπτα πόσο ήταν πίσω, είναι το γεγονός ποιος είχε μπροστά του. Μπροστά του λοιπόν είχε τον Οζιέ, ο οποίος είναι 7 φορές νικητής στο Monte Carlo, και είχε επίσης έναν Evans, ο οποίος έχει δείξει, τον είχε πέρσι στην Κορσική, το πόσο γρήγορος είναι πάνω στην άσφαλτο. Το γεγονός ότι πήρε και τις 4 ειδικές διαδρομές την επόμενη μέρα είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν προβλημάτισε μόνο το στρατόπεδο του Toyota, πως χάσαμε αυτή τη νίκη μέσα από τα χέρια μας, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν λόγια, υπήρχε μια μηχανία. Δηλαδή στο τέλος, πέρα από την προσπάθεια να σκάσουν τα χαμόγελα και στον Οζιέ και στον Evans, υπήρχε ένα κενό. Δηλαδή από πού ήρθε αυτός. Το από πού ήρθε αυτός πολλές φορές το διδάσκει η ζωή, το πώς έρχεται. Ο Νεβίλ ξέρει ότι με την παρουσία του Τάνακ στην ομάδα, εάν δεν ξεπεράσει τον εαυτό του, προκοπή δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, πιθανόν να είναι και η τελευταία του χρονιά στην Hyundai. Έτσι λοιπόν, ξεπέρασε τον εαυτό του. Δεν είναι ξεπέρασε τον εαυτό του μόνο, αλλά το γεγονός ότι κατάφερε να μείνει πάνω στον δρόμο και στις συνθήκες που είναι περίεργες. Δεν είναι να λες είναι σκέτη άσφαλτος, ξερή, άντε βρεγμένη ή χώμα. Έχουμε κάνει το σταυρό σου και δεν ξέρεις τι έχει στην επόμενη στροφή. Πάγος, black ice, χιόνια μπορεί να πετάξουν θεατές, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τελειώσαμε λοιπόν με το θέμα του νικητή. Πάμε στο δεύτερο. Όταν πριν από περίπου ένα χρόνο και κάτι είχε κερδίσει ο Λεμπ στο Καταλούνια, διθυραμβικά όλος ο τύπος, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, έγραψε, γύρισε από τα παλιά, τους έκοψε φέτες, τους πήρε, τους έκανε, τους έφτιαξε, να τον σέβεστε τον παππού, καμία αντίρρηση. Τότε λοιπόν εγώ ως μία μειοψηφία είχα φτάσει στο σημείο να πω ότι ρε παιδιά, επειδή ήμουν στο Καταλούνια, μην... Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γυρνάς στα 40 τόσα σου και να κερδίσεις αγώνα, αλλά οι άλλοι δεν το κυνήγανε. Διότι ο Τάνακ με τον Οζιέ είχαν τη δική τους μάχη. Διότι αυτοί κυνήγαγαν το πρωτάθλημα. Θυμηθείτε τότε ότι ήταν και ο Νεβίλ στο παιχνίδι. Υπήρχε δηλαδή γινόταν ένας χαμός για το ποιος θα κερδίσει, τι θα κάνει, γιατί πεζότανε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν τους ενδιαφέρε λοιπόν αυτούς που θα ερχόταν και θα κάνει ένα πυροτέχνημα. Γιατί ήταν ένα πυροτέχνημα. Το γιατί ήταν πυροτέχνημα αποδείχθη σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι είναι αδυσόπιτο το νούμερο στη ζωή των ανθρώπων, ειδικά στον αθλητισμό, όταν μεγαλώνουν, με αυτό που έγινε φέτος. Γιατί επέλεξε η Hyundai τον Λεμπ για το Monte Carlo και δεν πήρε, ας πούμε, τον Σόρδο. Διότι σου λέει, έχει κερδίσει τόσες φορές τον αγώνα, τον ξέρει απ' έξω για ένα κατωτά, λοιπόν, περιμένουμε να είναι μέσα στην τριάδα. Αν δεν είναι μέσα στην τριάδα, να είναι μέσα στην τετράδα. Όταν λοιπόν έχει βουρήξει τόσες φορές, δεν το έχει βρει, δεν του βγαίνει, είναι τυχερός, βγαίνει σε ένα σημείο, τον φέρνουν θεατές μέσα και τερματίζει πίσω το Ροβάν Πέρα που είναι 19 χρονών, αρχίζει το σύστημα και προβληματίζεται. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι όση επιθυμία και να έχουμε, δεν μπορούμε να πάμε την ηλικία πίσω. Προφανώς τα αναταναστικά αλλάζουν και προφανώς δεν είναι εύκολο να έχεις την επίδοση που είχες όταν ήσουν πιο μικρός. Απόδειξη του τι συνέβη με τον Λεμπ ήταν το γεγονός ότι κάποια στιγμή μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία η Hyundai δεν βοηθήθηκε, δεν πήρε αυτό το οποίο η Hyundai χρειαζόταν να πάρει από αυτόν. Τι έγινε λοιπόν, μην παίρνοντας αυτό που θέλει, άρχισε να προβληματίζεται και η ίδια. Απεδείχθη ότι ενώ τον είχαν ήδη έτοιμο να τρέξει με τη Hyundai στη Σουηδία,
έβαλαν στη θέση του τον Μπριν. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Hyundai και δύο Αντάμου είναι: σας αγαπάω όλους, περνάμε καλά, ιταλική, φινέτσα, κρασί, πίτσες, πάστες, αλλά την ώρα που έρχεται να πάρει αποφάσεις είναι killer. Δεν καταλαβαίνετε συνέστημα ούτε οτιδήποτε. Γι' αυτό και πήρε πρωτάθλημα και γι' αυτό και θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους μάνατζερ των τελευταίων χρόνων. Να πω εδώ κάτι που σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση των ανθρώπων, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι η ψυχολογία. Γι' αυτό πολλές φορές η αλλαγή ενός ανθρώπου σε μια ομάδα μπορεί να αλλάξει όντως και τα πράγματα. Και το ενδιαφέρον είναι όταν διάβαζε κάποιος τις δηλώσεις του Λεμπ, τι είπε, ότι δεν ήταν πλανήτες ευθυγραμμισμένοι σε αυτόν τον αγώνα για να πάμε καλά. Όταν ακούσα τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να επικαλείται τους πλανήτες, τα αστεροσκοπία, την πεταλούδα που πέταξε στο Πεκίνο και δεν πήγε καλά, αρχίζει που δεν είχε. Αν κοιτάξει κάποιος την ιστορία και τη βιογραφία στο παρελθόν, δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος εξηγούσε ποτέ. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει η ανάγκη να εξηγήσει, καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και φύγει η ικανότητα αυτή. Η ικανότητα του να είναι πρωταγωνιστής. Το δείγμα ότι η αντικατέστηση Hyundai δύο μέρες μετά τον αγώνα εν ώψη της Σουηδίας είναι μια τεκμηρίωση των όσων λέω, για να μην μας βγαίνουν τα καλλιμάφια και οι υπερκεφαλαίες ότι έχουμε αντιπάθειες ή μη ή όχι. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό που συνέβη στο ατύχημα με τον Τάνακ, μπορεί με να έγραφαν 178 πόσο ήταν 180 τα χιλιόμετρα στην οθόνη, αλλά όπως μου εξήγησαν μηχανικοί της Hyundai, την ώρα που το αυτοκίνητο χτύπησε και απογειώθηκε, υπήρξε μεγαλύτερη επιτάχυνση. Άρα την ώρα που έσκασε στα δέντρα μέχρι να φτάσει από κάτω, μπορεί στιγμία να έχει φτάσει και στα 190 χιλιόμετρα. Το Hans, που στηρίζει λαιμό, αφιένα και όλα αυτά, και φυσικά όλη η δουλειά που έχει γίνει σε επίπεδο ασφάλειας στα roll cage, ήταν αυτά που τους έφεραν πίσω ζωντανούς. Και φυσικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα καθίσματα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλα αυτιά και έχουν αφρόδη συστήματα αριστερά και δεξιά τους, ώστε να μην μετακινούνται καθόλου στα πλευρικά G. Αυτά από το Μοντεκάρλο. Ήταν ένα τυπικό Μοντεκάρλο, πολλά χιλιόμετρα, δυσκολία στο να το παρακολουθήσεις, αλλά όταν είσαι τη νύχτα στις Άλπες με ξαστεριά και μέσα στη μέση του πουθενά βλέπεις ανθρώπους χιλιάδες σε μια μεριά να αλαλάζουν και να πετάνε βαρελότα ή πυροτεχνήματα και να γίνεται ένας χαμός, είναι αυτό που είναι τα ράλι. Δηλαδή τα αγαπάμε γιατί είναι η εκπροσώπηση της ελευθερίας.